Καλημέρα κύριε Παναδάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Θα δούμε λοιπόν τα της έκθεσης. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θα δούμε αυτά που ετοιμάζετε. Την άλλη φορά μου είχατε περιγράψει πράγματα που θα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαν προηγηθεί. Θα ήθελα όμως πρώτα την γνώμη σας για όλο αυτό που θέλουμε βέβαια να ακούσουμε πληροφορίες. Οι εκθέσεις είναι και η Ιταλία, είναι και το Χονγκ Κονγκ. Πώς είναι τα πράγματα, τι έχετε δει, τι γεύση υπάρχει, τι μηνύματα λαμβάνετε. Όπως το είπατε και εσείς, έχουν παρέλθει δύο εκθέσεις. Μία ήταν του Χονγκ Κονγκ και μία είναι της Ιταλίας. Στο Χονγκ Κονγκ προσωπικά δεν ήμασταν εκθέτες, αλλά ήταν αρκετοί συνάδελφοι, οπότε έχουμε γνώση για το τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη έκθεση. Mm-hmm. Στην Ιταλία ήμασταν και εκθέτες, οπότε είδαμε ήδη σώμαση το τι συμβαίνει στην αγορά. Στο Χονγκ Κονγκ, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη έκθεση. Δεν υπήρχε επισκεψιμότητα, δεν υπήρχαν Ρώσοι αγοραστές και μάθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες. Αυτό είναι ένα γενικό το οποίο ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ εδώ και 3 χρόνια, μπορώ να πω. Δηλαδή είναι μια καθοδική πορεία της ασιατικής έκθεσης. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό δεν καταγράφεται φέτος πρώτη φορά. Το βλέπετε 2-3 χρόνια τώρα αυτό. Ναι, δεν είναι δηλαδή φέτος. Είναι μια συνεχόμενη μειωτική τάση που έχει το Χονγκ Κονγκ αυτή τη στιγμή. Όπως έχουν όλες οι εκθέσεις του κόσμου βασικά. Αλλά το Χονγκ Κονγκ είναι λίγο πιο έντονο στο Χονγκ Κονγκ, γιατί ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στον κόσμο. Τώρα στον αντίποδα είχαμε την Ιταλία. Η Ιταλία είναι μια διαφορετική έκθεση, είναι η ευρωπαϊκή έκθεση. Υπήρχε επισκεψιμότητα, υπήρχε ένα μικρό ενδιαφέρον. Είδαμε αρκετά τους Ουκρανούς, οι οποίοι την περσινή χρονιά ήταν σχεδόν εκτός αγοράς, να εμφανίζονται πιο δυναμικά. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι μια ιταλική έκθεση. Η Ιταλία αναφέρεται περισσότερο στη μόδα και οι επισκέπτες και οι αγοραστές που είναι εκεί πέρα θέλουν να δουν κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από την παραδοσιακή γούνα και το πώς εμείς παρουσιάζουμε τα εμπορεύματά μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι αξιόλογες. Ίσα-ίσα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, κάνουν γούνες οι οποίες εγώ θα θεωρούσα ότι είναι και καλύτερες των Ιταλικών, αλλά είναι μια έκθεση η οποία έχει ως κέντρο αναφοράς τους Ιταλούς. Το πελατολόγιο πάει για πρώτη επίσκεψη για να δουν τους Ιταλούς και σε δεύτερη φάση να δουν όποιον άλλον εκθέτει είναι εκεί. Επίσης είναι μια έκθεση η οποία δεν είναι αμιγώς γουνοποιητική, δηλαδή δεν είναι μόνο γουναράδες εκεί. Υπάρχουν και επιχειρήσεις με υφάσματα, με πουπουλένια μπουφά, με συνδυασμούς δέρματος, γούνας και υφάσματος, το οποίο αυτό αντικείμενο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στην Ιταλία και οι πελάτες ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους εμπορεύματα. Και έτσι υπάρχει ένα μίξ, το οποίο λέει ιταλική γούνα, υφάσματα με γούνα και ελληνική γούνα. Ναι. Ναι, λέτε τώρα για την αγορά. Κρατώ λίγο αυτό που είπατε, δεν υπήρχαν οι Ρώσοι πάλι στην έκθεση του Χονγκ Κονγκ κτλ. Στην Ιταλία είχαμε επισκεψιμότητα. Ήταν χαμηλότερη επισκεψιμότητα. Ακόμη και στο report που βγάλαμε ήδη οι Ιταλοί λένε ότι ήταν σταθερή η επισκεψιμότητα των Ρώσων, αλλά νομίζω ότι ήταν αισθητά πεσμένη η εμφάνιση των Ρώσων πελατών στην Ιταλική έκθεση. Που σημαίνει ότι ίσως κάτι τέτοιο θα αναμένουμε και εδώ, έτσι, κενό δηλαδή Αθήνα ή Καστοριά. Θεωρώ ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί πελάτες θα μας εμπιστευτούν φέτος και είναι νομίζω θετικό και νομίζω ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα στο τέλος οι Έλληνες, γιατί μην ξεχνάτε οι Χογκολέζοι κάνανε την έκθεσή τους, εκθέσανε τα δείγματά τους, ήταν κάποιοι Έλληνες εκεί, οι Ιταλοί επίσης κάνανε την έκθεσή τους, εκθέσανε, ήταν πάλι κάποιοι Έλληνες εκεί. Εμείς έχουμε σαν Έλληνες ακόμη 2 γεγονότα, οπότε δεν έχουμε πέσει και το τελευταίο μας χαρτί.
Η αίσθησή μου από αυτό που βλέπω, από το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους πελάτες για την έκθεση στην Αθήνα, είναι ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί πάρα πολύ δυνατά θέλουν να εμπιστευτούν την ελληνική αγορά. Είναι πιο κοντά στην ελληνική αγορά πια από ποτέ. Mm-hmm. Έχουν φύγει από αυτό που λέγεται... Συγγνώμη λίγο, αυτό που λέτε πώς προκύπτει από το ενδιαφέρον που δείχνουν τώρα για την έκθεσή σας? Δηλαδή σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, βλέπετε κάτι διαφορετικό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, θα σας πω για τους Ουκρανούς. Ναι. Πέρσι στην έκθεση της Αθήνας είχαμε μια πολύ μειωτική τάση. Δηλαδή δεν είχαμε σχεδόν, υπήρχε πολύ μικρό πελατολόγιο. Φέτος στο αντίποδα βλέπουμε μια πάρα πολύ έντονη κινητικότητα των Ουκρανών, οι οποίοι θα έρθουν ακόμη και με τα αυτοκίνητά τους μόνοι τους. Θέλουν να έρθουν. Δηλαδή, μάλιστα. Αυτό δείχνει ενδιαφέρον. Αυτή η ναι, και οι Ρώσοι ναι. είναι στο ίδιο τέτοιο. Δηλαδή, ενώ η έκθεση της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει λιγότερους εκθέτες, mm-hmm. Οι επισκέπτες το έχουν σαν στάτους και θέλουν να έρθουν. Δεν τους νοιάζει πόσοι ή τι θα είναι, αλλά θέλουν να έρθουν να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα. Αυτό είναι στο γενικό σύνολο καλό. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Hong Kong και εκεί η αγορά, δηλαδή Hong Kong, Παύλα, Κίνα, έχει μία μείωση. Οι Ιταλοί αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με τους Ιταλούς και ξέρετε πολύ καλά ότι τα ιταλικά προϊόντα είναι πολύ πιο ακριβότερα των ελληνικών, και βλέπουμε μια στροφή γενικότερη των Ρώσων προς την ελληνική αγορά, κάτι που αυτό έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή οι Ρώσοι έχουν κάνει ένα, και οι Ουκρανοί και οι Καζακστανοί έχουν κάνει ένα γύρισμα στη δουλειά τους και έχουν τοποθετήσει ελληνικά προϊόντα και βλέπουν τα αποτελέσματα και νομίζω ότι αρχίζει και τους πάει περισσότερο το ελληνικό προϊόν. Μπορούμε να πούμε, ναι, βλέπω ότι είστε πολύ κοντά πια, έτσι, στα στοιχεία αυτά που δίνετε για το τι, ποια αντιμετώπιση έχουν πλέον οι Ρώσοι προς την ελληνική αγορά, λέτε όλο και πιο συχνά πια ότι έρχονται πιο κοντά σε εμάς. Βλέπετε μία αλλαγή σε σχέση με αυτό που περνάμε 5, 6, 7, 8 χρόνια τώρα? Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολη συγκυρία. Κανένας δεν μπορεί σήμερα να πει ότι θα γίνουν δουλειές. Ναι, λέω ότι αυτό δεν το λέγαμε πέρυσι. Τώρα το λέτε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να δείχνουν πια προτίμηση προς τα δω. Όχι, και πέρυσι το λέγαμε αυτό. Ότι ναι. Και το είδανε και οι συνάδελφοι και πρόπερσι, ότι υπήρχε μια στροφή αγοραστών ναι. από τα κινέζικα προϊόντα, επειδή άλλαξε το σύστημα στη Ρωσία και υπάρχουν τα τσιπάκια και αναγράφονται ότι είναι ελληνικά τα προϊόντα, είναι κινέζικα, είναι χογκολέζικα. Αυτό βοήθησε λοιπόν. Ναι. Αυτό βοήθησε εν μέρη. Αυτό ήταν το πρώτο κράστερ που είχαμε με την... γιατί υπήρχαν πολλά προϊόντα τα οποία βαφτίζονταν ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κινέζικα. Mm-hmm. Τώρα πια ελληνικό προϊόν είναι ελληνικό προϊόν και το κινέζικο είναι κινέζικο. Και κάναν τη δοκιμή τους οι άνθρωποι και βλέπω ότι η αγορά δείχνει ότι δεν τα πάμε άσχημα στην τοποθέτησή μας και στα προϊόντα μας στην εκεί αγορά. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα αγοραστικής δύναμης και πωλήσεων που έχει η λιανική πάνω στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Αυτό είναι αναδιαφυσβήτητο, έτσι. Δεν θα πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, αλλά από τον αντίποδα βλέπουμε ότι μειώνονται οι επισκέπτες προς την ασιατική αγορά και η ιταλική έκθεση ήταν μειωμένη φέτος κατά πολύς σε αγοραστές και βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον και νομίζω ότι οι εκθέσεις που έρχονται και της Αθήνας αλλά και της Καστοριάς θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον της Ρώσικης και γενικότερα όλου του Ανατολικού μπλοκ. Μακάρι να πάει έτσι αυτό για να δοθεί και μια ανάσα και ένα μήνυμα τελικά και προς όλους εσάς ότι κάτι ίσως πάει να αλλάξει. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να το πούμε κιόλας. Κύριε Πρόεδρε, τι ετοιμάζετε για την έκθεση 28 του μηνός? Γιατί μου είχατε περιγράψει πριν λίγες μέρες, τον είχαμε μιλήσει, ότι είναι διαφορετικά πια. Δεν θα είναι η ίδια η έκθεση με αυτά που βλέπαμε στο παρελθόν. Κοιτάξτε, όπως πια έχει εξελιχθεί η έκθεση της Αθήνας, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ σε αυτό που λέγεται έκθεση Γούνας.
Δεν μπορούμε να πούμε 100% ότι είμαστε μια έκθεση Γούνας, αλλά είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ, καινούριο, φρέσκο, στο οποίο θέλουμε να δείξουμε τις τάσεις της ελληνικής μόδας στη Γούνα. Mm-hmm. Θα έχουμε μια τελείως διαφορετική δομή σαν έκθεση. Δεν θα είναι το κλασικό αυτό με τα περίπτερα, τα δομημένα, έτσι όπως είναι και στην Καστοριά, ναι, έτσι όπως είναι και στην Ιταλία. Ναι. Θα είναι μια κατασκευή για όλους, ας το πούμε, το οποίο θα είναι πιο fashion, δηλαδή θα είναι σε πιο θα είναι σε ένας πιο μοδάτα, ναι, ενιαίος χώρος, δηλαδή, όπου εκεί θα είναι τα εκθέματα, τέλος πάντων εκεί θα γίνεται η παρουσίαση ή το τι θα βλέπει ο καθένας. Ενιαίος, ναι, χώρος. Όχι, δεν θα είναι ενιαίος χώρος. Αλλά θα έχει ο καθένας το χώρο του, αλλά, ναι, θα είναι ενιαία η μορφολογία, η μορφή. Α, μάλιστα. Δεν θα είναι περίπτερο το ένα δίπλα από το άλλο, το ένα στη μια γωνιά, το άλλο παραδίπλα, το άλλο παραπέρα. Ναι, δεν θα είναι, ναι, το ένα κόκκινο, το άλλο πράσινο, το άλλο μπλε, ναι, το άλλο. Θα είναι, mm-hmm, όλο ένα ενιαίο πράγμα. Ναι. Θα έχει, όπως σας είπα, όλα αλλάζουν. Αυτό τώρα ναι, αλλάζει, το κάνετε γιατί, ποιος είναι ο στόχος τώρα σε αυτό? Γιατί το κάνουμε, γιατί όλα αλλάζουν γύρω μας. Ναι, εντάξει, βεβαίως, σωστά. Στα επίπεδα της ανανέωσης, δηλαδή λέτε πρέπει να δώσουμε κάτι διαφορετικό? Εμείς θέλουμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό και στους εκθέτες και στους επισκέπτες. Και επειδή θεωρούμε στο ΣΕΓ ότι το μοντέλο έκθεσης αρχίζει και φθήνει, θα πρέπει να πάμε σε μια άλλου είδους παρουσίαση, η οποία έρχεται πιο κοντά στη μόδα, ναι, και πιο κοντά στην παρουσίαση της εταιρείας. Mm-hmm. Όχι τόσο στην κλασική δομή της έκθεσης. Όπως σας είπα, θα είναι ένα event το οποίο, όπως φαίνεται, θα έχει μια πραγματική επιτυχία, γιατί οι επισκέπτες είναι πραγματικά πολλοί, mm-hmm, και αναλογουμένων των εκθετών, θεωρώ ότι οι εκθέτες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα βγουν χαμογελαστοί από εκεί μέσα. Και αυτό θα είναι το ένασμα για να μας δείξει το δρόμο για το πώς μπορούμε να παρουσιάζουμε τις εταιρείες μας με ένα διαφορετικό τρόπο, σε ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να συμμετέχουμε σε μια έκθεση 400 εκθετών με στημένα περίπτερα, γιατί αυτό το είδαμε ότι το μοντέλο φθήνει. Οπότε θα πάμε σε κάτι πιο ευέλικτο, με πιο μικρό σχήμα. Και πώς τα καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή πώς τα βλέπω εγώ, ποια είναι του Χατζησιμεωνίδη, ποια είναι του Αντώνη, ποια είναι του Γιάννη? Μα θα είναι ξεχωρισμένες οι εταιρείες, δεν είπαμε ότι θα είναι ένα. Ναι, ναι, όχι, το ρωτάω, εσείς το ξέρετε, ναι, αλλά αυτός ο διαχωρισμός θα γίνεται, λέτε δεν είναι περίπτερο που κατασκευάζουμε και, ναι, μια γυψοσανίδα χωρίζει το ένα. Πώς θα χωρίζει, θα είναι με κουρτίνα, θα είναι με κάποιο διαχωριστικό? Τώρα σας ρωτάω για να καταλάβω τι κάνετε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Θα έρθετε στην Αθήνα και θα δείτε. Α, να μην το μάθουμε από τώρα, λέτε. Δεν είναι κάτι που είναι εξωπτό, απλά, ναι, είναι ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Όπως είπατε, γιατί πολύ καλά είστε πληροφορημένος, ότι θα υπάρχουν και κουρτίνες. Ναι. Γενικότερα θα είναι πιο ατμοσφαιρικός ο χώρος. Πιο ατμοσφαιρικός. Λίγα σας τα βγάζω τελικά. Ναι. Ναι, δεν θα είναι με ντουβάρια, ας το πούμε. Εγώ είπα γυψοσανίδες, έτσι, εσείς λέτε ντουβάρια. Ναι, όχι ντουβάρια λέτε σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι, όπως σας είπα, είναι ένα πολύ μικρό σχήμα επιχειρηματιών αυτή τη στιγμή που συμμετέχει. Όταν λέτε μικρό σχήμα, νούμερο έχουμε? Είναι ένα μικρό σχήμα, είναι μικρότερο από πέρυσι. Μέχρι να κλείσει η έκθεση δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι, ναι, γιατί συνεχώς και προστίθενται εκθέτες. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, μετά την Ιταλία έχουμε ένα ενδιαφέρον αλφα για να προσθεθούν εκθέτες, οπότε δεν μπορώ να... Εντάξει, μακάρι να υπάρχει. Πάντως ήταν προβληματισμένοι οι εκθέτες, εννοείται, φαντάζομαι, έτσι, ότι οι άνθρωποι σκέπτονται τα έξοδά τους, σκέπτονται τα πάντα πια όλοι. Σκέπτεστε μάλλον όλοι, Ορίστε. Σκέπτεστε, λέω, τα έξοδά σας, σκέπτεστε τη συμμετοχή πια των εκθέσεων, όλα αυτά κοστίζουν και όταν δεν πάνε καλά οι δουλειές, έτσι, λογικό είναι να τα βάζει κάτω ο καθένας. Κοιτάξτε, ναι, έτσι είναι. Προφανώς όταν είναι δύσκολη εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή για όλους, όπως το είπαμε και πριν, mm-hmm, να μην κρυβόμαστε, είναι μια δύσκολη εποχή. Σίγουρα κάποιοι επαναπροσδιορίζουν στο πού θέλουν να τοποθετήσουν, να επενδύσουν
σε ποιο γεγονός θα πρέπει να επενδύσουν, έτσι ώστε να πάρουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τώρα, αν επενδύσανε, οι επενδύσεις γίνονται σωστά, γίνονται και λάθος. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο ρίσκο που πάντα με αυτό κινείται ο γουνοποιός και η επιχείρηση πάντα με ρίσκο. Έτσι πάντοτε υπάρχει. Αλλά μέχρι στιγμής είχαμε δύο γεγονότα τα οποία μέχρι στιγμής δεν πήγανε και τόσο καλά. Και εγώ μπορώ να σας πω που ήμουν εξέτης και στην Ιταλία, δεν έμεινε ευχαριστημένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επενδύσω σε κάτι το οποίο το ξέρω. Η Αθήνα είναι μια περπατημένη, η οποία είναι γνωστό ότι έχει μια επιτυχία για αυτούς που συμμετέχουν εκεί πέρα. Ναι. Και θα, και δεν είναι, και είναι γνωστό αυτό. Αλλά πέραν τούτου, μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, έγιναν δύο εκθέσεις οι οποίες ήταν στον αέρα. Φανταστείτε ότι το Hong Kong έγινε χωρίς να έχει γίνει ούτε μια δημοπρασία. Η Ιταλία έγινε, πάλι δεν υπήρχαν δηλαδή ακόμη καθοριστοί οι τιμές των δερμάτων, οι τιμές των εκθεμάτων. Τώρα σήμερα, μετά από την δημοπρασία της ΝΑΦΑ, έχει ακολουθεί η δημοπρασία στη Φιλανδία και ακολουθεί και η δημοπρασία της Κοπεχάγης. Και μετά ακολουθεί η Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα πια θα έχει καθορισμένες τιμές στα εμπορεύματα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να ξέρεις ποια είναι η τιμή που πουλάς. Γιατί μέχρι σήμερα δεν ξέραμε ποια είναι η τιμή. Δεν ξέραμε, ναι. Ναι, για το θέμα της τιμής πάντοτε το λέγαμε, το κάνατε, έτσι, πάνω κάτω λέγαμε όλοι τις τιμές. Άρα λοιπόν τώρα, η έκθεση ξεκινάει 28. Μ' ακούτε? 28, 28 και 29, είναι δύο μέρες. Είναι δύο μέρες, μπράβο. Νομίζω παλιά ήταν τρεις. Ναι, ναι. Ναι, το ήταν κάνατε δύο μέρες τώρα. Δύο μέρες. Ναι, σας είπα, είναι συγκεκριμένο event. Δεν ναι, είναι... Ναι. Ναι, με τον παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε, τρόπο, ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Και θα δείτε κιόλας αν αποδώσει όλο αυτό, έτσι, και πόσο θα αποδώσει. Και είναι αυτό που λέτε, ότι ψάχνετε γενικά να δείτε πώς πρέπει να ανανεώσετε πράγματα για να προσελκύσετε πια τον κόσμο. Ρωτάνε δύο φίλοι μας, επιχειρηματίες είναι, για το θέμα αυτό της διασφάλισης πλέον των επισκεπτών, είτε Καστοριά είτε Αθήνα, οι εμπορικοί επισκέπτες. Πάνω σε αυτό έχουμε κάτι, λέτε ότι φέτος υπάρχει ενδιαφέρον, θα είναι περισσότεροι ας πούμε, αυτό ρωτάνε να μάθουμε. Εμείς στο ΣΕΓ και στην έκθεση της Αθήνας έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε με τους πελάτες. Οι πελάτες πληρώνουν κάποιο ποσό για να έρθουν, δεν έρχονται δωρεάν. Να το πούμε έτσι. Δεν έχουν. Το πληρώνουν στην ουσία περίπου το 50% τη συμμετοχή του, το πληρώνουν οι ίδιοι. Μέχρι στιγμή έχουν πληρώσει αρκετοί. Είναι υπεραρκετοί νομίζω, και μέχρι να έρθει το 28 του μήνα θα γίνουν περισσότεροι. Περισσότεροι. Έχουν πληρώσει την προκαταβολή, το μισό το εισιτήριο που λέμε, έτσι, για να έρθουν. Έτσι, παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά, ας πούμε, λέτε. Όχι, δεν σας λέω ότι είναι παραπάνω. Είμαστε κοντά στα επίπεδα τα περσινά, αλλά φανταστείτε ότι τα περσινά επίπεδα επισκεπτών. Και φέτος έχουμε, να σας κάνω μια παρένθεση, φέτος έχουμε διαφοροποιήσει το σύστημα με το οποίο έρχονται οι πελάτες σε μοναδικούς επισκέπτες, δηλαδή σε μοναδικές επιχειρήσεις. Όχι ήρθε η μαμά, η κόρη, ο θείος, ο μπαμπάς και έχουμε 300 επισκέπτες. Έχουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, είτε είναι αυτό Κουρανία, είτε Καζακστάν. Έχουμε διαφοροποιήσει το σύστημα. Δηλαδή δεν λέτε να μην καταγράφετε έτσι ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά καθώς μπαίνουν, λέτε, αυτό λέτε, αλλά να καταγράφετε πόσες επιχειρήσεις μοναδικές θα έρθουν να επισκεφτούν την Αθήνα. Μπορώ να σας πω ότι είναι σχεδόν στα όρια τα περσινά. Και δηλαδή η επισκεψιμότητα θα κοιμαθεί στο ίδιο επίπεδο με πέρσι και οι εκθέτες θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι πέρσι. Να ρωτήσω, πέρσι αν δεν κάνω λάθος τώρα, χιλιοί περίπου ήταν, είχατε ανακοινώσει, 900 χιλιούς κάπου εκεί? Όχι, δεν είχαμε ανακοινώσει αυτό το νούμερο. Είχαμε ανακοινώσει γύρω στους 350. Α, επισκέπτες. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Να, ωραία. Εντάξει. Οπότε λέτε ότι θα είναι στα περσινά περίπου επίπεδα, αλλά η ευκαιρία είναι μεγαλύτερη γιατί συμμετέχουν λιγότεροι εκθέτες. Άρα όποιοι έρθουν, 300, 400, όσοι είναι, θα είναι για παραπάνω, πια θα έχουν παραπάνω επιλογές. Θα είναι λιγότεροι εκθέτες. Θεωρώ ότι για να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
γιατί συνήθως ξεκινάμε ανάποδα. Δηλαδή λέμε, πόσοι εκθέτες είμαστε, είμαστε 100. Πολύ ωραία. Πόσοι επισκέπτες έχουμε, 100. Δεν είναι ωραία. Ναι, ναι. Εμείς το ξεκινάμε λίγο διαφορετικά. Εμείς λέμε ότι πόσους επισκέπτες θέλουμε, θέλουμε 200. Ωραία. Mm-hmm. Πόσους εκθέτες θέλουμε, όσους έχουμε. Δεν είναι, δηλαδή το πρώτο και κυριότερο μέλημα για να κάνεις δουλειά είναι να έχεις επισκεψιμότητα από πελάτες. Mm-hmm. Αν δεν έχεις πελάτες. Καλά, δεν το συζητάμε. Από εκεί ξεκινούν. Και, ναι. 100 εκθέτες να έχεις, τι θα κάνεις. Ναι. Τίποτα. Οπότε, τελικά εσείς τώρα είστε αισιόδοξος για αυτό που έρχεται. Για αυτό που έρχεται στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Αλήθεια σας λέω ότι θα είναι μια έκπληξη προς όλους αυτούς, γιατί για το χύψη λόγο, ναι, δεν πίστεψαν ότι φέτος στην Αθήνα θα έχουμε, ναι, επισκεψιμότητα. Ή προσέξτε, θα είναι μια έκπληξη προφανώς και προς αυτούς, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που έλεγαν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η έκθεση. Ναι, το άκουγα και αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, σας το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Αυτό, λέμε, κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο έχει. Έχουν πληρώσει, δεν είναι να. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Είδατε ότι ούτε σε άλλες εποχές θα το έβαζα πρώτο θέμα αυτό, θα σας ρωτούσα. Αλλά τώρα, γιατί αυτό έχει περάσει, ή μάλλον κάποιοι το. Είναι δηλαδή στα πλαίσια μιας κουβέντας απλώς, ή υπήρχε κάποιο θέμα ή κάποια σκέψη. Όχι, δεν υπήρχε σκέψη ποτέ στο να ακυρωθεί η Αθήνα. Mm-hmm. Υπήρχαν σκέψεις να αλλάξει η μορφή, να πάει σε ένα άλλο μέρος. Της Ευρώπης ή της Ελλάδας. Όχι, της Ελλάδας. Ήταν να γίνει στο Ζάπιο συγκεκριμένα. Και επειδή εκεί υπήρχαν πάρα πολλά θέματα ασφαλείας, εν τέλει παναχωρήσαμε και το κάνουμε πάλι σε Μετροπόλιτα. Στο Μετροπόλιτα. Αλλά θα αλλάζατε χώρο. Είχατε σκεφτεί για να πάτε κάπου άλλο. Ναι. Ίσως αυτό το μπρος πίσω έκανε κάποιους να θεωρήσουν ότι δεν θα γίνει. Ναι. Αλλά με μεγάλη έκπληξη μπορώ να σας πω ότι η Αθήνα είναι ένα στάτους για όλους τους πελάτες. Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχει ένα event το οποίο πρέπει να παρευρεθούν. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει έτσι απαρατήρητο από τους πελάτες. Και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια με το database και με όλη την προεργασία που έχει γίνει, σας πληροφορώ ότι υπήρχε αμείωτο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν συμμετείχαν οι ίδιοι εκθέτες με την προηγούμενη χρονιά, η επισκεψιμότητα θα είχε σπάσει κάθε ρεκόρ φέτος. Ναι. Κάτι ακόμη. Ναι. Γιατί ο ένας φέρνει τον άλλον. Ο ένας φέρνει τον άλλον. Ναι. Αυτό, ναι. Ότι οι εκθέτες εννοείται ότι προσελκύουν και επισκέπτες. Αλλά επειδή οι επισκέπτες το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα επισκεφτούν φέτος στην Αθήνα, ήταν έκπληξη στα δικά μας τα αυτιά η τόσο μεγάλη θετική ανταπόκριση που είχαμε από τον κόσμο. Mm-hmm, και εμείς κοιτούσαμε πάντα τον κόσμο που θα έρθει. Δεν κοιτάμε, σας ξαναλέω, πόσους εκθέτες έχουμε. Κοιτάμε πόσους επισκέπτες έχουμε. Την στιγμή αυτή, λοιπόν, αυτό που καταγράφω είναι με βάση τις 2 προηγούμενες εκθέσεις και έτσι όπως βγαίνουν τα συμπεράσματα, και είναι μια κοινή ομολογία και για την πρώτη και για την δεύτερη, πώς πήγαν τα πράγματα, ότι εδώ έρχεται μια πρώτη θετική έκπληξη, λέτε, αυτό που θα βιώσουμε τέλος του μήνα στην Αθήνα, έτσι, σε πρώτη φάση. Το τι έρχεται μετά τον Μάιο δεν το ξέρει κανείς, έτσι, και ίσως δεν μπορείτε να μιλήσετε κι εσείς για την έκθεση του Μαΐου. Θεωρώ σίγουρο ότι, γιατί μου λέτε και για τον Μάιο, ναι, θεωρώ και ότι και τον Μάιο θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Θετικές. Δεν θεωρώ ότι μόνο στην Αθήνα θα γίνουν οι δουλειές ή μόνο στην Αθήνα θα έρθουν οι. Όχι, από εκεί λέτε θα ξεκινήσει κάτι θετικότερο, λέτε, σε σχέση με πέρυσι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα γενικότερα έχει ένα βήμα αυτή τη στιγμή και οι ελληνικές εκθέσεις έχουν το πάνω χέρι αφού έγιναν οι 2 εκθέσεις και παρέλθανε. Ναι. Και από προσωπική εμπειρία, γιατί βλέπω και ξέρω κάθε μέρα τι γίνεται με τους επισκέπτες της Αθήνας, σας λέω με τα βεβαίωση ότι οι Ρώσοι θα εμπιστευτούν φέτος την ελληνική αγορά.
Αυτό είναι κάτι θετικό και δεν νομίζω ότι θα γίνει μόνο στην Αθήνα, θα γίνει και στην Ελλάδα. Και εδώ, ναι, ναι. Και καθώς είμαι σχεδόν σίγουρο. Ωραία. Και καθώς είμαστε στο εδώ τώρα, έτσι, πώς θα πάτε, τι κάνετε με τις συζητήσεις των δύο διοικητικών συμβουλίων, έχει μείνει χρόνος για κάτι καινούριο, κάτι νεότερο, εννοώ, γιατί και οι δύο φτιάχνετε εκθέσεις τώρα. Έχετε προχωρήσει κάπου, κύριε Πρόεδρε, ή είστε στα αυτά που είχαμε πριν από 2-3 μήνες? Κοιτάξτε, η βούληση του καινούργιου διοικητικού του ΣΕΓ, ναι, είναι να προχωρήσουμε σε μια συνένωση. Ναι. Αυτό ήταν από την αρχή, αν θυμάστε και όταν ξεκινήσαμε και σας το είχα πει ότι, ναι, είναι και σαν και αντιπροσωπικού να το πούμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να τελειώσει αυτή η διχόνοια. Τώρα εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα τεχνικά, τα οποία τα έχουμε συζητήσει βεβαίως και με τον Γιάννη τον Κορετζίδη και με το Διοικητικό Συμβούλιο, mm-hmm, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Αν υπάρχει βούληση και θέλουν να τα λύσουν τα τεχνικά ζητήματα ο προφήτης Ηλίας, πιστεύω ότι θα γίνει και μια συνέντευξη. Είναι στο θέμα του προφήτη Ηλία πλέον, λέτε, να λυθούν κάποια τεχνικά θέματα. Είναι στο γήπεδό τους πλέον η μπάλα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, εσείς είστε έτοιμοι ακόμα και να σας λέγανε αύριο? Εμείς έχουμε υπαναχωρήσει σε κάποιες βασικές θέσεις. Ναι. Όταν ξέρετε, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, κάποιος, ναι, πρέπει να δώσει κάτι και κάποιος πρέπει να δώσει κάτι άλλο. Εντάξει, ναι. Έτσι, δεν είναι. Πάντα όταν υπάρχει συνεννόηση και διάλογος, θα λυθεί. Αν ήσταν υποχώρητοι και δύο, δεν γίνει ποτέ τίποτα όπως το παρελθόν. Ναι. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε, σας το ξαναλέω, υπαναχωρήσει σε αρκετά θέματα. Ναι. Έχουμε ζητήσει από το Συμβούλιο το άλλο να προχωρήσει σε κάποιες διαφορετικές αλλαγές. Βάζουν κάποια εμπόδια ή υπάρχουν εκ των πραγμάτων κάποια ζητήματα που δεν τα αλλάζει η άλλη διοίκηση, ας πούμε? Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ναι. Εγώ σας λέω στο γενικό κλίμα, ναι, ότι εμείς έχουμε υπαναχωρήσει σε κάποια θέματα, τους έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να αλλάξουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία τα θεωρούμε βασικά έτσι ώστε να πάει μπροστά ο κλάδος. Όχι, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Μπορώ να ακούσω μια αλλαγή που προτείνετε, μια αλλαγή που προτείνετε, μπορώ να την ακούσω? Κύριε Παραλήθεια, επειδή δεν είναι πεδίο συζήτηση και πραγματικά δεν θέλω να μπω σε μια αντιπαράθεση μέσα. Σας το ρωτάω, όχι, δεν θέλω για αντιπαράθεση. Γιατί αν ακούω κάτι αυτή τη στιγμή μπορεί να... Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω, ακριβώς για να αποφύγω αυτό που έγινε νωρίτερα με το ερώτημά μου σε σχέση με το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η έκθεση στην Αθήνα, δηλαδή για το τι φήμη μπορεί ο καθένας να κουβεντιάζει. Γι' αυτό λέω, ίσως είναι καλό να τα λέτε, να τα ακούνε οι συνάδελφοί σας, γιατί εσάς αφορά αυτό όλο. Όχι, εγώ δεν είπα, δεν με ακούσατε ποτέ να λέω ότι τη φήμη, γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Όχι, δεν είπα για εσάς. Σας μετέφερα αυτό που άκουσα εγώ. Και λέω είναι προτιμότερο. Εσείς μπορεί να το ακούσετε από τον προφήτη Ηλία. Εγώ δεν σας είπα ποτέ. Όχι, δεν το είπα προφήτη Ηλία, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εγώ δεν σας είπα ότι καμία φήμη δεν πρόκειται από κανέναν. Ότι υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί να υπήρχε. Ναι, αυτή η παραφιλολογία δεν υπήρχε από τα σούπερ μάρκετ, από συναδέλφους σας. Αυτό εννοώ. Εγώ δεν θα σταθώ αν προέρχεται από τον προφήτη Ηλία. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το καλό του κλάδου, με ενδιαφέρει να συνενωθούμε, ναι, με ενδιαφέρει να γίνουμε μια γροθιά έναντι σε όλο το πρόβλημα που έχει ο κλάδος και σε όλες τις κακομεταχειρήσεις που δεχόμαστε παγκοσμίως. Mm-hmm. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Που όλο αυτό εντείνεται, έτσι, μεγαλώνει αυτό, δεν μικραίνει. Ναι, μπορώ να σας πω ότι προχθές έβγαλε μια ανακοίνωση η Κοπεχάγη, η οποία μας κατέτασε τα ελληνικά και τα κινέζικα προϊόντα μαζί. Δηλαδή έλεγε ότι στην Ιταλία έγιναν δουλειές και έγιναν πολύ καλές δουλειές, αλλά οι Έλληνες και οι Κινέζοι δεν τα κατάφεραν να δείξουν σωστά τα εμπορεύματά τους και έχουν πρόβλημα στο πώς θα πουλήσουν τα εμπορεύματά τους. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Ναι, και με ενοχλεί πάρα πολύ. Εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου και εκεί στέκομαι. Και λέω ότι πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με έτσι πως είμαστε, με τόσα προβλήματα που έχουμε, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε, ξέρετε κάτι,
Εμείς είμαστε κύριοι Έλληνες. Εμείς ήμασταν 30 εταιρείες σήμερα στην Ιταλία. Εμείς είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη στην Ευρώπη και θα πρέπει να μας ακούτε. Ναι. Θα πρέπει να μας ακούτε εμάς. Όχι να μας λένε, α, εσείς είστε οι Έλληνες, είστε χωρισμένοι στα 2, στα 3, στα 4, ναι, στα 5. Εντάξει, κατάλαβα το μήνυμα να περάσει. Ένας, ναι, ένας, ναι. Άλλος, λέει ο άλλος. Όχι, θα πρέπει να ενωθούμε και να πούμε, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε οι Έλληνες και είμαστε οι πιο δυνατοί στην Ευρώπη σήμερα. Ναι. Γιατί έτσι είμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν όλο αυτό λέτε για το κομμάτι το προηγούμενο που κουβεντιάζαμε, έτσι, ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά τώρα, φαντάζομαι μετά τις δύο εκθέσεις να οριμάσει και να μπείτε σε μια τελική ευθεία. Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα τώρα εμείς έχουμε μπροστά μας σε τρεις εβδομάδες στην έκθεση της Αθήνας. Ναι. Μετά ακολουθεί και η έκθεση. Ωραία. Άρα σίγουρα μετά από το διάστημα αυτό βλέπω, το Μάιο και μετά πρέπει να μπείτε σε ρυθμούς. Έτσι και αλλιώς τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προαναγγείλει και εκλογές. Α, έχει εκλογές ο προφήτης Ηλίας, ναι. Ναι. Ο προφήτης Ηλίας. Το καλό θα ήταν. Εκεί τώρα, ένα λεπτό τώρα. Οριοθετηθεί. Μπράβο, εκεί τώρα εκλογές, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν τον Ιούνιο για ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο όταν σκέπτεστε να γίνετε ένα. Ναι, αυτό σας είπα. Α, μπράβο. Καλό θα ήταν πριν να γίνουν εκλογές να πούμε. Ήδη να το έχετε καθορίσει. Ναι. Μα που σημαίνει θα δούμε έναν πρόεδρο κοινό τελικά, αν προχωρήσετε. Ένας πρόεδρος, ένα δέλτα σίγμα θα είναι. Εντάξει. Ας ευελπιστούμε ότι θα πιτανεύσει η λογική. Θα δούμε και ποιους θα έχουμε δημάρχους, ποιους θα έχουμε προέδρους. Έχουμε διάφορα. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Όχι. Η πολιτική είναι για τους πολιτικούς. Εμείς είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Εντάξει, κάποιοι συνδικαλιστές τώρα μπορεί να γίνουν πολιτικοί μετά όμως, δεν ξέρει ποτέ κανένας. Εντάξει, επειδή αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Στον Γιάννη Κορεντζίδη αναφέρομαι, ναι. Εντάξει, ναι. Μπορεί ο Γιάννης να είναι ο επόμενος. Μπορεί, εκλογές είναι, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Μπορεί, γι' αυτό λέμε, θα δούμε. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Εσείς θέλετε, γουναρά δήμαρχο. Εμείς θέλουμε ένα δήμαρχο ο οποίος θα κάνει το καλύτερο για την πόλη μας. Δεν βάζουμε τα μπέλες στο αν θα είναι γουναράς. Είχαμε γουναρά, έτσι, είχαμε τσαμίση, Γιάννη, έτσι. Ναι, ναι, είχαμε κάποτε και γουναράδημα. Ναι, και είδαμε διάφορα. Εντάξει, ωραία. Δεν θα πρέπει να παραλύζουμε. Όχι, όχι. Καμιά φορά το επάγγελμα, έτσι, η Καστοριά είχε εμπειρίες φοβερές, έτσι, και ψυχίατρο είχε παλιά. Οπότε, εντάξει, δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, όλοι είναι χρήσιμοι και κανένα. Αρκεί να επιλέγονται από τον κόσμο, σωστά. Από τον τίτλο του δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως καλός ή κακός. Όχι, όχι. Επειδή αναφέρατε και τον κύριο Τσαμίση, και ο κύριος Τσαμίση έχει αφήσει ένα έργο στην Καστοριά. Ναι. Δεν έχει, δεν αναφερόμαστε σε κανένα με αρνητικό πρόσημο. Θα πρέπει τα θετικά να μας λένε. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι δήμαρχος στην επόμενη πενταετία. Τετραετία, τέσσερα θα είναι. Αλλάζει αυτό. Αλλάζει, ναι. Εδώ δείχνει ότι δεν ασχολείστε καθόλου με αυτά και καλά κάνετε. Δεν, πραγματικά. Ναι, ναι. Τετραετία είναι, αλλάζει πια αυτό πάλι και καλώς ίσως αλλάζει. Εσείς δεν θα εμπλακείτε λοιπόν, έτσι, ενώ δηλαδή ως συνδικαλιστικά τώρα όργανα στηρίξετε τον έναν τον άλλον, έτσι. Όχι. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και τα προβλήματα. Εσείς και οικογενειακά τώρα είχατε και τον Μανώλη Χατζησί, τον πατέρα σας δήμαρχο, ας πούμε. Δεν θέλετε να εμπλακείτε σε όλο αυτό, λέτε. Όχι. Βέβαια, εμείς θεωρούμε ότι, και προσωπικά με ρωτάτε, ναι, ότι ο καλύτερος και αυτός που έχει να προσφέρει στην πόλη κάτι, γιατί η πόλη μας πραγματικά βρίσκεται σε μια καθίδηση, αυτός θα πρέπει να διοικήσει και τον τόπο. Αν και θεωρώ ότι με το καινούριο νόμο, ναι, που λένε, λίγα που έχω διαβάσει, με την αναλογική, θα είναι, ναι, θα είναι πολύ δύσκολη η διοίκηση. Ναι. Θα είναι δύσκολη με βάση, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα διαμορφωθεί. Ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω. Σήμερα, αν είχαμε, δηλαδή για το 2014, τον σημερινό νόμο, τον είχαμε το 2014, εκεί που ο Αγγελής έχει 25, σήμερα θα είχε 12 ή 13. Φανταστείτε λοιπόν. Οπότε είναι πολύ, έτσι, δύσκολο. Φανταστείτε να διοικήσει σε ένα δήμα, ναι, με 12. Δηλαδή το αποτέλεσμα του Αγγελή, ενώ το 14 του δίνει με τον σημερινό νόμο 13-14 άτομα, ενώ ο προηγούμενος του έδωσε 25. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Εσείς τα περάσαμε στην πολιτική. Εσείς τα περάσατε και πολύ πιο έντονα, ναι, λόγω του πατέρα σας. Λοιπόν, εσείς θέλετε λοιπόν δήμαρχο, θέλετε άντρα ή γυναίκα δήμαρχο, τι θέλετε? Ή δεν παίζει ρόλο.
έχουμε και γυναίκα υποψήφια, δεν ξέρω. Α, δεν γνωρίζω. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Αν είστε τόσο καιρό Χονγκ Κονγκ και Ιταλία, πού να ξέρετε ποιοι είναι υποψήφοι εδώ? Δεν έχουμε. Αλήθεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι υποψήφοι. Αλήθεια, είναι και η κυρία Κατερίνα Σπύρου, που νομίζω ότι η οικογένειά της είναι από τον χώρο σας. Δηλαδή είναι ο πατέρας της γουνοποιός, εάν δεν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι ο κύριος Μαγαλιός, είναι ο κύριος Πετκανάς, είναι ο κύριος Κορεντζίδης, η κυρία Χαραμοπούλου από το ΚΚΕ, ο Σωτήρης ο Αδαμόπουλος είναι υποψήφιος. Έτσι. Ωραία. Είναι αρκετοί και αρκετά αξιόλογα ονόματα, μου είπατε. Οπότε φαντάζομαι ότι η επόμενη διοίκηση του Δήμου θα πέσει σε καλά χέρια. Θα πέσει. Μακάρι. Ας το επιλέξει ο κόσμος. Φαντάζομαι. Εγώ λέω και κάτι άλλο για να σας αποχαιρετήσω, ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο να επιλέξει τον υποψήφιο δήμαρχο. Θέλω αυστηρά να δει ποια είναι η ομάδα που θέλει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κουραστήκαμε να βλέπουμε περίεργους που κυνηγούν τα 700 και τα 1000 ευρώ. Εδώ θέλει δουλειά ο Δήμος. Ζούμε σε μια πόλη και σε ένα Δήμο που έχει χαντακωθεί, έχει καταρρεύσει. Εντάξει, θέλουμε αλλαγές. Όπως είπατε και πριν και εσείς, η ομάδα είναι αυτή που κάνει την καλύτερη δουλειά και όχι ο επικεφαλής. Γιατί τώρα μου λέτε ποιος είναι καλύτερος σαν όνομα, αυτό δεν μου λέει κάτι. Αν η ομάδα από πίσω είναι καλή, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και καλύτερο έργο. Mm-hmm. Αν η ομάδα είναι κακή, θα γίνει και χειρότερο έργο. Αν είναι και δεν πάνε ούτε καν στα δημοτικά συμβούλια και δεν δουλειάζει, εντάξει, εκεί καταλαβαίνετε ότι θα έχει πρόβλημα η πόλη. Τώρα, αν είναι ο καλύτερο, ο ένας είναι πιο όμορφος, ο ένας είναι πιο ψηλός, ο άλλος είναι πιο κοντός, τώρα αυτό δεν νομίζω έχει σημασία. Άντε να δούμε τώρα. Η ομάδα παίζει. Ναι. Μπάλα. Άντε να δούμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα ξαναμιλήσουμε πριν την έκθεση φυσικά, να δούμε και τα τελευταία σε ένα δεκαήμερο. Καλή επιτυχία, δύναμη για αυτό το εγχείρημα το καινούριο στην διήμερη έκθεση 28 και 29 του μηνός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Χατζησημειονίδη.